25η Μαρτίου. Διπλή γιορτή. Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Την ημέρα του Ευαγγελισμού γιορτάζουμε την χαρμόσυνη είδηση που άκουσε η Παναγία μας από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, ότι δηλαδή θα γεννήσει τον Σωτήρα Χριστό μας. Στις 29 Μαΐου 1453, οι Οθωμανοί Τούρκοι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη. Οι Έλληνες γίνονται σκλάβοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για 400 ολόκληρα χρόνια. Στα 400 χρόνια σκλαβιάς, οι Οθωμανοί Τούρκοι δεν άφηναν τους Έλληνες να ζήσουν όπως αυτοί ήθελαν. Τους έπαιρναν τα χρήματα, τα σπίτια, τα ζώα, τα χωράφια τους, το βιός τους. Τους βασάνιζαν. Ακόμα ήθελαν να τους αλλάξουν τη θρησκεία τους και γι' αυτό τους σκότωναν. Άλλοτε άρπαζαν με τη βία τα Ελληνόπουλα, το γνωστό παιδομάζωμα, για να τα κάνουν γενίτσαρους. Παρόλη τη σκλαβιά και τις δυσκολίες, οι Έλληνες κατάφεραν να διατηρήσουν όλα αυτά τα χρόνια κρυφά τη θρησκεία τους, τη γλώσσα τους και τις παραδόσεις τους. Φιλική εταιρεία Νικόλαος Σκουφάς, Αθανάσιος Τσακάλοφ, Εμμανουήλ Ξάνθος. Οι ιδρυτές της σημαντικότερης και μεγαλύτερης μυστικής οργάνωσης που έγινε το 1814, έτσι ώστε να ξεκινήσει η Επανάσταση των Ελλήνων. Ορκίζομαι ότι θέλω τρέφει στην καρδία μου αδιάλακτον μίσος εναντίον των τυράννων της πατρίδος μου. Ότι θέλω ενεργή κατά πάντα τρόπον προσλάβητο και αυτόν τον παντελείο ελευθερωτών όταν η περίσταση συγχωρήσει. Ορκίζομαι. Σύμφωνα με την παράδοση, στις 25 Μαρτίου ο παλαιόν πατρόν Γερμανός σηκώνει τη σημαία της ελευθερίας και οι Έλληνες ρίχνονται στις μάχες. Ελευθερία ή θάνατος! Thank you.
Οι Έλληνες πολεμούν γενναία στη στεριά και στη θάλασσα. Μερικοί από τους ήρωες του 1821. Οδυσσέας Ανδρούτσος. Αθανάσιος Διάκος. Κωνσταντίνος Κανάρης. Γιώργος Καραϊσκάκης. Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα. Μάρκος Μπότσαρης. Κίτσος Τζαβέλας. Και άλλοι πολλοί επώνυμοι και ανώνυμοι ήρωες και ηρωίδες που συνέβαλαν στον απελευθερωτικό αγώνα. Για περίπου 10 χρόνια οι Έλληνες και οι Ελληνίδες πολέμησαν γενναία, με θάρρος, με δύναμη και πίστη. Έδωσαν πολλές μάχες που άλλοτε βγαίναν νικητές και άλλοτε πέθαιναν για την πατρίδα και για την ελευθερία. 2 Μαρτίου 1822, η καταστροφή της Χίου. Ιουλίου 1822, η μάχη στα Δερβενάκια. Ιουνίου 1824, η καταστροφή των ψαρών. Απριλίου 11, 1826, η έξοδος των πολιορκημένων του Μεσολογγίου. Οκτωβρίου 1827, η ναυμαχία του Ναβαρίνου. Τον Φεβρουάριο του 1830 μια ελεύθερη χώρα γεννιέται, η Ελλάδα μας. Μετά την Επανάσταση του 1821 θα περάσουν χρόνια ως ότου η Ελλάδα αποκτήσει τα σημερινά σύνορά της.